Επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωση και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Θα απομειωνόταν η περιουσία των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων. Θα είχαμε προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα, άρα στην πραγματική οικονομία. Έτσι. Ας μην ψάχνουμε λύσεις. Όταν ακόμα οτιδήποτε και να συμβεί, το βασικό μας ζήτημα είναι, πείτε το χρέος αύριο πρωί με ένα μαγικό τρόπο το μειώναμε 50%. Έτσι, ερχόταν κάποιος και μας έδινε 170 δις και από τα 340 το πηγαίναμε στα 170. Ωραία. Δεν πρέπει κάθε χρόνο να μην δημιουργούμε νέο χρέος. Δεν πρέπει να ισοσκελίσουμε τις δαπάνες μας και τα εσοδόματα.